τελευταίες 11 μέρες. Καλά, ο Μανώλης έχει περάσει πολύ δύσκολα. Το συγκλονιστικό διπολικό που βλέπουμε έχει εδώ και το καλημερίσμα. Άδανα, είσαι Μανώλη. Καλημέρα, Μανώλη. Καλημέρα σας. Εδώ στα Άδανα είμαστε. Σας άκουγα πραγματικά. Έξι χαιρετισμούς από το Σεραφείμ, από την Αλεξανδρούπολη, το Σαλγκάμι. Επίσης, και εμένα μου έστειλε μήνυμα. Είχα ξεχάσει ότι είναι Τσικνοπέμπτη. Ωραία μέρα, να περάσετε καλά. Εντάξει, και εμείς, αν καταφέρουμε να επιστρέψουμε νωρίς σήμερα, εδώ έχει ωραία κεμπάπ, Αντάνα κεμπάπ. Να δούμε αν καταφέρουμε. Αλλά δεν ξέρω αν είναι Τουρκία για τα ψητά τη. Φημίζεται τώρα. Μην λέμε. Αλλά, τώρα άλλο η κατάσταση, άλλο τα. Το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά με αυτά, με αυτά που έχουμε δει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει και το κέφι ούτε τη διάθεση δεν καθόλου διάθεση, για αυτά τα πράγματα. Μανώλη. Έτσι είναι, Μανώλη. Σωστό. Από την άλλη, αν δείτε κανένα hashtag στο Twitter ή. Είστε τον Κωστίδη στο σπίτι, μην απορείτε, γιατί έχω μείνει αρκετές. Έχει αρχίσει να. Μανώλη, έχει αρχίσει να λέγεται αυτό. Αυτό έχει αρχίσει να λέγεται που λες. Αν δεις μηνύματα εδώ των τηλεθεατών μας, θα το δεις. Στείλτε τον Κωστίδη σπίτι. Ρε παιδιά. Θα το φτιάξουμε και χάστα, καλά λες. Εγώ δεν λέω, δεν ξέρω από το σπίτι. Μπορεί και η κόρη μικρή να αρχίσει να κάνει hashtag. Δεν ξέρω. Τα πράγματα δυσκολεύει και ο καιρό συνεφιάζει. Καλά λέω, Μανώλη. Έχει δίκιο. Να ετοιμάσει τη διοίκηση. Θα το φτιάξουμε εμείς από το hashtag. Όμως, γιατί η αλήθεια είναι ότι. Πρέπει παραμένουμε εδώ, διότι όποια μέρα, όπου και να πάμε, ναι, μπορεί κάποιος να πει, μα γιατί ακόμα μένουν εκεί. Η αλήθεια είναι ότι είναι τέτοιο το δράμα, τέτοια κατάσταση που πραγματικά κάθε μέρα που περνά καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο, όπως σημαίνει και με το τουρκικό κράτος. Ναι, δηλαδή, βέβαια. Μπορεί τα νούμερα 35.418, ένα 24ωρο παραμένουν ήδη. Ήδη νούμερα, εντάξει, οκ, okay, ναι. Όπως και τα κτίρια, αλλά... Όταν μπαίνουμε στην καρδιά των πόλεων τώρα πια, γιατί πριν ας πούμε, η Αντιόχεια δεν μπορούσαμε να μπούμε ακριβώς μέσα στην καρδιά της πόλης. Καταλαβαίνεις το μέγεθος. Αντιλαμβανόμαστε ότι το τι έχει συμβεί ακριβώς. Δηλαδή δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Και αυτό το λόγο και έχουν φύγει όλοι. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Πώς θα ξανασυνταχθούν, μεγάλη μου, αυτές οι πόλεις. Πώς θα ξανασυνταχθούν. Με χρήμα, με χρήμα και με καιρό. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, βέβαια. Γιατί εδώ έχουν καταστραφεί, όπως λέει και ο Μανώλης που τα βλέπω από κοντά, και οι υποδομές, παιδιά. Δηλαδή, βλέπουμε δεν είναι τα κτίρια, προφανώς τα κτίρια, το μεγάλο πρόβλημα είναι τα κτίρια. Αλλά πρέπει να ξεκινήσει από κάτω, από τις υποδομές και διαλυμένα φύγια, όλα. Σωληνώσεις, το νερό, τα νερά, οι αποχετεύσεις, τα ρεύματα, βέβαια, όλα. Ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Από την άλλη, να πούμε, χθες το βράδυ έγινε ένας μεγάλος μαραθώνιος στην Τουρκία. Όπως συγκέντρωσα περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Το διακαναλικό. Ναι, 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Τεράστιο ποσό. 5 δισεκατομμύρια. Για τα τουρκικά. Ναι, βέβαια, έπαιρναν οι μεγάλοι επιχειρηματίες, ο απλός κόσμος και έγινε ένας χαμός και βεβαίως συγκεντρώθηκε ένα τεράστιο οικονομικό ποσό. Παράλληλα, πρέπει να πούμε ότι η τουρκική πρεσβεία πριν από λίγη ώρα ανέβασε και ένα μήνυμα στο Twitter που ευχαριστεί τον ελληνικό λαό. Και το όλοι μαζί μπορούμε. Γιατί λέει χαρακτηριστικά: ευχαριστούμε τον ελληνικό λαό για την ειλικρινή υποστήριξή του στους σεισμόπληκτους. Οι δωρεές τους συγκεντρώνονται στην Αθήνα μέσω 332 Δήμων. Τα μηνύματα υποστήριξης πάνω στις κούτες συγκινούν όλους, αναφέρει το μήνυμα. Και το έχει συγκεκριμένες φωτογραφίες και έχει hashtag τον κύριο Κατσανιώτη που είναι μαζί τους. Και το όλοι μαζί μπορούμε. Μπράβο. Και αυτό νομίζω καταλαβαίνουμε ότι. Προσέξτε, πριν από 14-15 μέρες. Μιλούσαμε για τον Ταϊφούν, όχι εμείς, ο πρόεδρος της Τουρκίας και τον έριχνε στην Αθήνα και απειλούσε ότι θα καταστρέψει μια πόλη των 4 εκατομμυρίων κατοίκων. Τώρα μιλάμε για το όλοι μαζί μπορούμε και, η αγάπη. Μακάρι όπως να και το State Department πριν από λίγη ώρα. Μανώλη, να κρατήσει. Μακάρι, μακάρι, εννοείται. Εμείς είμαστε οποιασδήποτε ειρήνης, γιατί και ευμερία του λαού αλίμονο, αλλά αρκεί να μην υπάρχουν και απειλές. Να μην ούτε να επαναληφθούν. Από εκεί πέρα. Πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγο το State Department με ανακοίνωσή του λέει ότι είναι συγκινητική η στάση της Ελλάδας και της Τουρκίας σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή ουσιαστικά δείχνει την εκτίμηση των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτή την κατάσταση που επικρατεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και αυτό νομίζω είναι το σημαντικό. Για να το δούμε και σε επίπεδο ελληνοτουρκικών σχέσεων και πώς θα προχωρήσουν. Από εκεί πέρα. Ρωτήθηκε ο Μέρτς Ελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος για την υποστήριξη της Ελλάδος και της Αρμενίας. Μάλιστα. Γιατί και αυτός προκάλεσε εντύπωση, ήταν ανθρωπιστική βοήθεια και από την Αρμενία που είναι κλειστά τα σύνορα με την Αρμενία. Και ο ίδιος είπε ότι είμαστε ευγνώμονες για όλους όσους μας υποστήριξαν. Δηλαδή, περισσεύουν τα καλά λόγια μας. Το State Department. Ναι, η αλήθεια είναι ότι. Θα κρατήσουμε αυτά στο αρχείο. Γιατί εκεί μου φαίνεται θα μείνουν. Ναι, γιατί τα βλέπω, Μανώλη, κοίταξε, αν με ρωτάς. Όπως λένε εδώ όλοι οι αναλυτές, εμείς ακούμε τους ειδικούς, Μανώλη.
Ειδικοί δεν είμαστε, αλλά μιλάμε παρακαλώ κάθε μέρα εδώ με ειδικούς, με καθηγητές, με στρατηγούς κτλ. Οι οποίοι λένε ένα πράγμα. Ότι η στρατηγική της Τουρκίας δεν αλλάζει. Βεβαίως τώρα περισσεύουν τα καλά λόγια, η αγάπη, η αλληλεγγύη και έτσι πρέπει να γίνεται από όλους τους λαούς και από τη Δύση όλοι. Αλλά η στρατηγική της Τουρκίας είναι εκεί. Η γαλάζια πατρίδα δεν θα φύγει από το τραπέζι, Μανώλη. Η αμφισβήτηση των νησιών δεν θα φύγει από το τραπέζι. Αυτό ήθελα να πω. Η διαφορά με το 1999 είναι δεν υπήρχε ξεκάθαρα. Υπήρχαν τα Ήμια και ο Τζαλάν, αλλά δεν υπήρχε η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας. Του κολυμπικού κυρωθεί. Δηλαδή ενώ η Τουρκία δεν έχει πει άκυρο, δεν ισχύει. Ναι. Ούτε η αμφισβήτηση της κυριαρχίας των νησιών σε περίπτωση της στρατιωτικοποίησής τους, ούτε η απειλή ότι μια νύχτα θα έρθουμε ξανά, ούτε όσα έχουν υποθεί και ο Ταϊφούν στην Ελλάδα και στην Αθήνα, εκτοξεύθηκε θεωρητικά. Αλλά ας αφήσουμε τον Ταϊφούν, στην πράξη η Τουρκία δεν έχει αποσύρει τη διεκδίκησή της για την αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών, ούτε τις γκρίζες, ούτε το τουρκολιβικό μνημόνιο, ούτε το κάσους Μπέλι για την επέκταση των χωρικών εντάτων στο Αιγαίο. Τα λέει πριν από μία εβδομάδα, πριν από 15 μέρες. Ο Καλίν, τα κρατάμε αυτά για κάθε ενδεχόμενο. Just in case, που θα λέγαμε και στην ελληνική γλώσσα. Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει, όπως σας είπα, η εικόνα των Υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας να βλέπουν μαζί την απίστευτη καταστροφή που προκάλεσε ο σεισμός στην Τουρκία ήταν συγκινητική, αναφέρει. Και ας δούμε το τι είπε και ο Μέρτσελικ πριν από λίγη ώρα. Destekler iletildi. Bu ülkeler arasında Yunanistan, Ermenistan gibi ülkeler de var. Bu ülkelerin sergilediği dayanışma Türkiye'nin bu ülkelerle olan ilişkilerini hangi yönde etkiler? Bu milletlerin bu gösterdikleri desteğe şükranlarımızı sunuyoruz. Bu gösterdikleri desteği hiçbir zaman unutmayacağız. Umarız ki dayanışma ve birlikte hareket etme duygusu sadece afetlere, krizlere ve zor zamanlara kalmaz. Normal zamanlara da bu hassasiyeti sürdürmek gerekir. Το λέει ύπουλα ο Τσελίκ. Αφήνουν ένα παράθυρο εδώ. Είδες πως το διατυπώνει. Βεβαίως, το έχει πει και ο Τσαβούσογλου. Ευχαριστούμε, παιδιά, για την αλληλεγγύη, Μανώλη, και τα λοιπά και τα λοιπά. Ελπίζουμε ότι αυτή η αλληλεγγύη δεν θα περιοριστεί σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση. Ακριβώς, και ότι θα έχουμε την επόμενη μέρα. Ότι δεν θα αρχίσουν τις απειλές πάλι. Αυτό υποδοεί. Ναι, αυτό λέει, αλλά κάτσε να το δούμε. Για να το κρατήσουν στη λάχνη ζωντανό, θα δούμε. Τώρα ποιος απειλούσε ποιον, πότε κτλ. Ας μην πούμε στην παρούσα φάση, όταν υπάρχουν 35.000 νεκροί κτλ. Και 100.000 τραυματίες, αλλά νομίζω στο αρχείο υπάρχουν όλες οι δηλώσεις και όλες οι πράξεις των τελευταίων ετών. Από εκεί και πέρα, η Τουρκία έχει ένα σοβαρό ζήτημα τώρα στο εσωτερικό της. Οι εκλογές. Για το πότε θα γίνουν οι εκλογές, γιατί ακούω ότι θα αναβληθούν, πότε θα αναβληθούν, γιατί να αναβληθούν κτλ. Έχουν αρχίσει τα όργανα, Μανώλη. Βεβαίως. Ακούμε και την αντιπολίτευση να βάλει κατά ρηπά προς την κυβέρνηση, με πολύ σκληρά λόγια, έτσι. Καταγγέλει για ενδεχόμενο εκλογικό πραξικόπημα, Μανώλη. Για πραξικόπημα μιλάει, σε περίπτωση που αναβληθούν η αντιπολίτευση, επειδή ο Τούρκος Πρόεδρος είναι η καταστροφή του αιώνα ο σεισμός. Ο Κεμάλ Κιλιτσδάρολου λέει ότι η καταστροφή του αιώνα για την Τουρκία είναι ο ίδιος ο Ερντογάν. Αυτό υποστήριξε, κατά την άποψή του έτσι δηλώνει. Η αλήθεια είναι ότι όποτε γίνουν και να γίνουν οι εκλογές, δηλαδή αν θα γίνουν 14 Μαΐου, 18 Ιουνίου που ήταν η κανονική ημερομηνία, θα υπάρχει ένα ζήτημα γιατί όπως και να έχει είναι μια σεισμόπληκτη χώρα. Η κυβέρνηση πάντως, Μανώλη, δεν έχει τοποθετηθεί έτσι. Δεν βιάζεται. Δεν βιάζεται. Νομίζω στα τέλη Μαρτίου θα καταλάβουμε το τι το πάει, σχεδιάζει και βεβαίως να δουν αν θα βρουν τη φόρμουλα. Γιατί χρειάζεται μια φόρμουλα να χρειαστεί να. Τι να σου πω. Δηλαδή, επειδή τα έχουμε. Κοίταξε, εσύ, Τουρκία, τα έχουμε δει πολλά πράγματα. Δεν μας εκπλήσει τίποτα. Μπορεί να συμβούν. Άρα, αφήνουμε στην άκρη, αλλά αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Εγώ λέω να δούμε τον Κεμάλ Κιλιτσδάρολου και θα σας πούμε και μερικά πράγματα για τους σεισμόπληκτους. Για να το δούμε. Asrın felaketi demiş beyefendi. Size asrın felaketi nedir onu ifade edeyim, onu anlatayım sevgili halkım. Bu ülke için asrın felaketi tek adam rejimidir. Açıkça ifade etmek gerekirse Erdoğan'dır. Bu ülkede seçimler zamanında olacak. Seçim savaş dışında ertelenemez.
Bir daha ifade edeyim. Yüksek Seçim Kurulu böyle bir talebi dillendirirse demokrasiye darbe talebiyle ortaya çıkmış olur. Ve ki ευκαιρία η αντιπολίτευση τώρα να πιέσει. Και θα πιέσει πολύ. Να δούμε αν θα τη βγει βέβαια, γιατί εδώ υπάρχει ανθρώπινος πόνος και θα σου πει τώρα ο Ερντογάν ότι κάνουν πολιτική πάνω στα πτώματα. Δηλαδή έχει η κυβέρνηση εδώ αφήγημα. Έτσι δεν είναι, Μανώλη? Εδώ εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Έχει φύγημα, διότι τώρα έχουν περάσει 10-11 μέρες και να μιλάμε για εκλογές εδώ στην Τουρκία. Γιατί βιάζει το Κιλιτσάρο να ανέβει στο τρένο. Ναι. Εδώ θέλει προσοχή. Εκτός από το κύμα της οργής, αν η αντιπολίτευση βλέπει, Μανώλη, ότι το κύμα της οργής σε βάρος του Ερντογάν θα γιγαντωθεί κι άλλο, θα μεγαλώσει κι άλλο. Συμφωνώ, αλλά ωραία. Ποιος είναι ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης? Ακόμη δεν έχουν αποφασίσει. Δηλαδή, είναι και αυτό. Δηλαδή, καταλάβατε, όλοι τώρα λένε κάτι, αλλά ωραία. Ο Κιλιτσαρόγλου είναι η αντιπολίτευση. Ποιος είναι δηλαδή ο Τούρκος πολίτης που θα θέλει να ψηφίσει? Στις 14 Μαΐου, όπως θέλει ο Κιλιτσαρόγλου. Ποιον? Έτσι είναι. Ποιος είναι ο υποψήφιος? Είναι ένα ζήτημα κι αυτό. Έτσι έχει δίκιο ο Μανώλης. Λοιπόν, αλλά για αυτό, οι σεισμόπληκτοι σήμερα μπορεί να έχουν κάποια οργή. Αν όμως έτσι πάει η αντιπολίτευση και δεν έχει. Δηλαδή, ξέρετε, οι λαοί συσπηρώνονται υπό έναν ισχυρό ηγέτη στη δύσκολη στιγμή, κυρίως στη Μέση Ανατολή. Α, μπράβο. Αν δεν υπάρχει. Αν δεν ξέρει ποιος θα είναι από την άλλη πλευρά και βλέπει έξι κόμματα να συζητούν ακόμη. Δηλαδή, και σε να μην αυτή προτείνουν και τίποτα, Μανώλη. Περίοδος εδώ Τουρκίας. Ο κόσμος θέλει να ακούσει λύσεις, Μανώλη. Η καταστροφή έγινε. Οι νεκροί υπάρχουν. Τα προβλήματα υπάρχουν. Θέλουν να ακούσουν κάποιον να λέει η επόμενη μέρα θα είναι έτσι. Η αντιπολίτευση απλώς βρίζει τον Ερντογάν. Για την ώρα δεν λέει κάτι. Δεν ακούω μια λύση. Και γι' αυτό λέω, δηλαδή, επειδή πολλές φορές ακούω και διαβάζω και στις αναλύσεις και στην Ελλάδα που λένε τελείωσε ο Ερντογάν, τελειώνει. Μην βιαζόμαστε. Δεν λέω ότι παραμένει, αλλά από την αντιπολίτευση δεν έχουμε δει ακόμη ούτε τον υποψήφιο, ούτε ποιες θα είναι οι λύσεις. Δηλαδή, βεβαίως υπάρχουν οι προγραμματικές δηλώσεις πριν το σεισμό. Τώρα η Τουρκία άλλαξε. Είναι μια διαφορετική Τουρκία, είναι μια πληγωμένη Τουρκία. Έχει τεράστιο οικονομικό ζήτημα, ανθρωπιστικό ζήτημα που θα διαρκέσει πάρα πολύ χρόνο και χρειάζεται μια καινούρια, μια αναθεώρηση των δεδομένων όλων. Και στις σχέσεις ακόμη με τις σχέσεις με τις χώρες. Ο Ιμάμογλου κατέβηκε στο μέτωπο εδώ. Πήγε και βοήθεια με τα φαγητά του, με τα ψωμιά του, με τα πράγματά του. Δούλεψε ο Ιμάμογλου. Και μέσω σιγά δούλεψε. Όλοι δούλεψαν, η αλήθεια. Με κάθε τρόπο, αλλά όλη την Τουρκία πρέπει να αρχίσουμε να τη διαβάζουμε με άλλα δεδομένα τώρα πια. Η Τουρκία που λέει, θα δούμε. Ότι θέλει ευημερία της περιοχής, θέλει ειρήνη της περιοχής. Δεν λέει τώρα θα έρθουμε μια νύχτα να πάρουμε τη Λέσβο ή τη Σάμο, όπως έλεγε πριν 15 μέρες. Τώρα λέει άλλα πράγματα. Θα δούμε αν θα είναι πράξη ή όχι. Αυτό θα το καταλάβουμε σε λίγες ημέρες. Βλέπεις, Μανώλη, το Ιμάμογλου εδώ κινείται πιο έξυπνα. Δεν πάει κατά μέτωπο επίσης τον Ερντογάν. Δουλεύει από κάτω ο ίδιος και κάνει την κριτική του τόσο όσο. Γιατί ξέρει ότι είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για τη χώρα, για το έθνος. Δεν έχει μιλήσει για τις εκλογές ακόμη. Δεν μίλησε ο Ιμάμογλου για τις εκλογές ακόμη. Έτσι. Σου λέει να κάτσει όχι, κινείται με. Να μετρήσω τα προσωπικά πολύ. Ναι, ναι. Συγγνώμη. Το που είπε. Όχι, μέσα στην καρδιά της πόλης. Δεν ξέρω αν έχετε και τα Μανώλη μου, ένα λεπτό σε παρακαλώ. Να κάνουμε ένα απαραίτητο διάλειμμα.